Σαν τσουνάμι, οι χήμαροι στην πόλη Ατάμι της Ιαπωνίας παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ολόκληρα σπίτια καταραίουν από τα ποτάμια λάσπης που εξαφανίζουν οχήματα και ό,τι άλλο υπάρχει στους δρόμους της Ιαπωνικής πόλης. Severe torrential rain has been falling for several days and authorities have warned people in some areas to evacuate due to possible flooding. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 20 αγνοούνται. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε δεκάδες κατοίκους της πόλης που γλίτωσαν την τελευταία στιγμή από τη μανία της φύσης. Στον Καναδά, συγγενείς αγνοωμένων στην πόλη Λίτων, που έγινε στάχτη από το πέρασμα της πυρκαγιάς, περιμένουν με αγωνία να μάθουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους. Ο Τζεφ Τσάπμαν γλίτωσε από τις φλόγες. Οι γονείς του όμως δεν τα κατάφεραν. Χάθηκαν μέσα στην πύρινη λέλαπα. Τα περισσότερα μέτωπα προκλήθηκαν από χιλιάδες κεραυνούς που έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες στην περιοχή. Εξαιτίας του παραταταμένου καύσωνα στον Καναδά, 719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία. Παρόμοιο το σκηνικό και στα δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών. 45 πύρινα μέτωπα έχουν αποτεφρώσει 800.000 στρέμματα δάσους στην Καλιφόρνια. Τουλάχιστον 40 σπίτια έχουν γίνει στάχτη. Real concern. The wind's coming up and the flames aren't too far away, so. Το κύμα καύσωνα στις βόρειο-δυτικές πολιτείες δεν λέει να υποχωρήσει και οι κάτοικοι αναζητούν λίγη δροσιά σε πάρκα και παραλίες.